Το γραφείο σας κλείνει 35 χρόνια παρουσίας. Είσαστε κοντά στον κόσμο και ξέρετε και όλα τα προβλήματα. Φαίνεται ότι αυτό το διάστημα οι συντάξεις είναι ένα από τα σημαντικά θέματα και της κυβέρνησης και φαίνεται πως η ασφαλιστική αγορά θα έχει έναν ενεργό ρόλο σε όλο αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα να ρωτήσω με την ευκαιρία της εκδήλωσης που κάνετε σήμερα εδώ, πόσο έτοιμος είναι ο κόσμος, πόσο ενημερωμένος και τι μπορείτε να προσφέρετε εσείς στον καταναλωτή. Κύριε Σπύρου, ο κόσμος δεν είναι πολύ καλά ενημερωμένος. Τα μίντια απλώς πετάνε φλάς και προσπαθούν κάτι να πούν και να υποκινήσουν. Εμείς έχουμε μια πολύ σοβαρή δουλειά να κάνουμε. Έχω μια εμπειρία 35 ετών η οποία μου λέει ότι οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν. Είναι υποχρέωσή μας λοιπόν να κάνουμε συχνά πυκτά τέτοιες μαζόξεις όπως είναι αυτή η σημερινή με στόχο να τους ενημερώσουμε και να τους δώσουμε να αντιληφθούν ότι ένα μέρος της ευθύνης για το μέλλον είναι δικό τους. Η αποταμίευση είναι κάτι το οποίο πρέπει να τρέχει για τον καθένα σαν πρώτη προτεραιότητα. Σαν ασφαλιστική εταιρεία, μια και εκπροσωπώ τη MetLife μια ζωή, νομίζω ότι προσπαθούμε να το κάνουμε πολύ καλά και νομίζω ότι είμαστε και έτοιμοι και αυτό για το μέλλον. Να παίξουμε και ίσως και σε διάφορους παράγοντες που πιθανά θα δημιουργηθούν. Δεν νομίζω όμως ότι ο κόσμος ακόμη έχει ευυπνιστεί όσο πρέπει. Προσπαθούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πρέπει να καταλάβει ο μέσος Έλληνας ότι με πολύ λίγα χρήματα, όσο μπορεί ο καθένας, όσο μπορεί να είναι 3 καφέδες μέσα στο μήνα, μπορεί κάλλιστα να ξεκινήσει ένα λογαριασμό που θα τον βρει στην τρίτη ηλικία. Διαφορετικά θα έχει πρόβλημα να επιβιώσει. Και ξέρουμε να το κάνουμε πολύ καλά αυτό, σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός και με τις δυνατότητες του καθενός. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπει όλο και πιο βαθιά μέσα μας. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδί, έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο η αποταμίευση στη ζωή μας, μέσα στα γονεϊκά μας, στις γονεϊκές μας οικογένειες. Και το κάναμε και το βρίσκαμε μπροστά μας. Κάποια στιγμή νομίσαμε ότι γίναμε όλοι πλούσιοι, μπορούσαμε γενικά να έχουμε πολλά πράγματα, ζούσαμε μέσα από δάνεια, από πολλαπλές υποχρεώσεις και το ξεχάσαμε αυτό. Δεν είναι έτσι. Η ζωή θέλει να κάνει πρόληψη. Η πρόληψη είναι σαν την υγεία. Έτσι, πρέπει να βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί αύριο και να προλάβουμε καταστάσεις. Ξέρετε, εμείς μπορούμε να το κάνουμε πολύ καλά αυτό. Είμαστε πολύ καλά εκπαιδευμένοι, κάνουμε εξαιρετικό σερβις, έχουμε μια πολύ ψηλή ανανεωσιμότητα των πελατών μας, γι' αυτό προσφέρουμε τέτοιες συγκεντρώσεις. Ο στόχος μας είναι να μπορούν οι άνθρωποι να δουν ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι, άσχετα με το τι κάνει ο καθένας, χωρίς να θεωρείται ότι χρειάζεται να πληρώσει πολλά λεφτά. Είναι πάντοτε μέσα στις δυνατότητες του καθενός να το κάνουν. Σχεδόν μου το έχετε απαντήσει και ήθελα απλά να ρωτήσω, δεδομένου ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει περάσει αρκετά δύσκολο οικονομικά ο ελληνικός λαός, υπάρχουν λύσεις μπορείτε να προτείνετε και να προσφέρετε ώστε να κάνει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα κάποιος? Βεβαίως, βεβαίως. Ακόμη και με 50 ευρώ το μήνα, αξίζει τον κόπο να ξεκινήσει κανείς. Σημειώστε δε ότι μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί αυτό το 50, το 100, τα 200 ευρώ, τα 300 ευρώ, οτιδήποτε μπορεί να πληρώνει κανείς για αποταμία για το μέλλον, να το διασφαλίζει. Δηλαδή να υπάρχει αυτό, έστω και ασυμβεί κάτι τι στραβό στη ζωή του. Αυτό είναι ο στόχος μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Μετά από 35 χρόνια στο επάγγελμα, ποιο είναι το απόσταγμα? Είμαι πολύ τυχερή που είμαι σε αυτό το επάγγελμα. Το λατρεύω, το εκτιμώ απεριόριστα. Έχω μια υπέροχη ομάδα που δουλεύει γύρω από μένα. Συνεχίζουν το έργο μου οι 2 κόρες μου, οι οποίες είναι εξαιρετικά καλές. Θεωρώ ότι είναι από τα επαγγέλματα τα οποία ποτέ δεν θα πεινάσουν και έχει πολύ μεγάλη προοπτική. Αυτό επίσης πρέπει να το ακούσει ο μέσος Έλληνας. Δεν μπορεί πια κανείς να ζήσει με 600 ευρώ και 800. Σκοπός είναι να ανοίξουμε τα φτερά μας και να δούμε τι μπορεί να κάνει κανείς σύμφωνα με τις δυνατότητές του, ναι? Και με το τι μπορεί να κρατήσει η ιδιοσυγκρασία του και τα οράματά του. Πιστεύω στα οράματα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Ευχαριστώ καλά.